Η αγορά πάντως ανησυχεί τόσο με την αύξηση των διεθνών τιμών στα σιτηρά μετά τις μεγάλες φωτιές στη Ρωσία, όσο και από τις αυξήσεις του ΦΠΑ που επιτάσσει η Τρόικα, ενδεχόμενο που οι έμποροι ζητούν από την κυβέρνηση να το ξανασκεφτεί. Η άνοδος του πληθωρισμού ανησυχεί την κυβέρνηση και την Τρόικα, αφού θεωρούν ότι είναι ένας από τους βασικούς κινδύνους που απειλούν την ελληνική οικονομία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ελεγκτές πιέζουν το οικονομικό επιτελείο να επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Ήδη τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός έκλεισε το 5,5% στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών, μισή μόλις μονάδα κάτω από την κόκκινη γραμμή του 6%. Είναι γεγονός ότι ο φορολογικός πληθωρισμός έχει περάσει κάθε όριο. Δυστυχώς μειώνει το πραγματικό εισόδημα του καταναλωτή και το εισπράττουμε εμείς, ή μάλλον δεν το εισπράττουμε εμείς στην αγορά. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμα χειρότερη τους επόμενους μήνες για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς θα μετακυληθούν στην κατανάλωση οι επιβαρύνσεις από την άνοδο του κόστους των μεταφορικών αλλά και των πρώτων υλών. Και φυσικά θα πρέπει να υπολογίσουμε την αλματώδη άνοδο τον τελευταίο μήνα των διεθνών τιμών των εισιτηρών, αλλά και το ενδεχόμενο μετάταξη του 30% των προϊόντων που βρίσκονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 11% στον υψηλό του 23%. Είχαν ανέβει το ΦΠΑ, τα πάγια. Το ρεύμα. Ήταν το ρεύμα. Με αποτέλεσμα, τι σημαίνει αυτό για τη λειτουργία ενός μαγαζιού? Να είναι πολύ μειωμένα τα κέρδη μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θέλουμε βοήθεια από το κράτος. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών μειώνεται αισθητά. Η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπόρων υπολογίζει την υστέρηση στο 23% μέσα σε ένα χρόνο, λόγω της μείωσης του εισοδήματος και των ανατιμήσεων. Οι καταστηματάρχες απαντούν στην ύφεση με μείωση προσωπικού αλλά και λουκέτα. Έχω μειώσει το προσωπικό κατά 50%. Σε πόσο διάστημα? Από την αρχή του καλοκαιριού. Δηλαδή περίπου πόσα άτομα είχατε και πόσα έχετε? Είχα 12 άτομα στην εργασία μου και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6. Αν και στις περισσότερες βιτρίνες λόγω των εκπτώσεων, οι τιμές κάνουν ελεύθερη πτώση έως και 70%, οι καταστηματάρχες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο. Η ίδια εικόνα και στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Οι επιχειρηματίες ζητούν τη βοήθεια της πολιτείας για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία στην αγορά.